η οικία να είναι κύρια ή δευτερεύουσα, να είναι μοναδική η αίτηση για το ακίνητο. Τι σημαίνει αυτό? Αν ένα ζευγάρι έχει, παραδείγματος χάρη, μία κύρια και μία εξοχική, ναι, μπορεί ο ένας σύζυγος να κάνει για την κύρια, ο άλλος να κάνει για την εξοχική. Δεν μπορούν και οι δύο να κάνουν για την ίδια οικία, είτε εξοχική είτε κύρια. Και τα στοιχεία της αίτησης, οπωσδήποτε ο αριθμός παροχής του ρεύματος, να ύπαρξη κανονισμού πολυκατοικία συνήθως να επιτρέπει να μπει επάνω ένας ηλιακός θερμοσύμβωνας, γιατί μπορεί, αν το απαγορεύει η πολυκατοικία, δεν μπορεί να προχωρήσει η αίτηση. Η ύπαρξη μία ατόμου με ειδικές ανάγκες, γιατί μοριοδοτείται αυτή η διαδικασία, και ο αριθμός του κινητού για να μπορεί να υπάρχει μία επαφή. Και τα κριτήρια ένταξης, κατάταξης, τα οποία, δηλαδή, τα κριτήρια τα οποία ευνοούν την επιλογή, είναι το ετήσιο εισόδημα. Βεβαίως. Το ποσοστό πιστοποιημένης αναπηρίας, αυτά που βλέπουν οι τηλεθεατές στις κάρτες μας. Η μονογονική οικογένεια και ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών. Αυτά μοριοδοτούνται, μπαίνει σε μία κατάταξη και βγαίνουν πλέον αυτοί οι οποίοι προηγούνται για να πάρουν το πρόγραμμα. Εάν υπάρχει ένσταση από τη στιγμή που ανακοινώνει το αποτέλεσμα, σε 7 ημέρες μπορεί κάποιος να κάνει ένσταση επάνω στην απόφαση, και το ποσοστό επιδότησης είναι ένας συνδυασμός του εισοδήματος μαζί με τον ηλιακό που θα αγοράσουμε, τη χωρητικότητα δηλαδή που θα έχει το boiler του ηλιακού θερμοσύμφωνα. Έτσι λοιπόν έχουμε εισοδηματικά κριτήρια έως 60% με ετήσιο εισόδημα αναμέλως του νοικοκυριού 5.000 ευρώ, δηλαδή σε ένα ζευγάρι μιλάμε για 10.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα. Αναμέλως. Αναμέλως. Άρα αν είναι 4 μέλη, δηλαδή τετραμελής οικογένεια, μιλάμε για 20.000 ευρώ. Okay. 55% επιδότηση αν ο μέσος όρος είναι από 5.001 έως 10.000, και 50% αν είναι πάνω από 10.001 ευρώ. Η χωρητικότητα του boiler είναι και εδώ πλέον τρεις κατηγορίες: 110 έως 135 λίτρα, 136 έως 185 και άνω του 186 λίτρων. Συνδυασμός των δύο μας δίνει την επιδότηση την οποία θα πάρουμε, και είπαμε και πάλι περίπου στα 900 ευρώ, 900 και κάτι. Τώρα τα μέλη, να ρωτήσω κάτι. Λογίζονται μέλη από ποια ηλικία και μετά, από τη στιγμή που είναι κάνουν φορολογική δήλωση, ή και το τέκνο, το ανήλικο π.χ.? Τα μέλη του νοικοκυριού είναι, και το ανήλικο φυσικά εννοείται είναι μέσα. Λογίζεται ως μέλος λοιπόν. Βεβαίως, okay. Βεβαίως. Και τα προστατευόμενα, απλά θα περιμένουμε να δούμε τη διευκρίνηση τι γίνεται με αυτούς τους οποίους φιλοξενούμε.